στο βαθύ κόκκινο βρίσκεται από χθες ο νομός Ερών μαζί με 16 ακόμη περιοχές μετά το νέο επιδημιολογικό χάρτη που δόθηκε στη δημοσιότητα. Τα θετικά κρούσματα κορονοϊού σκαρφαλώνουν καθημερινά στην περιφερειακή μας ενότητα. Στο μεταξύ, από το Σάββατο 6 Νοεμβρίου θα ισχύουν νέα μέτρα για τους ανεμβολίαστους, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας. Συγκεκριμένα, υποχρεωτικά θα γίνονται 2 τεστ rapid PCR εβδομαδιαίως για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους, με δικό τους κόστος, συμπεριλαμβανομένων αυτών σε χώρους λατρείας. Η πρόσβαση σε τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, εμπορικά καταστήματα, κομμωτήρια και σε ανοιχτούς χώρους εστίασης και χώρους διασκέδασης θα γίνεται μόνο με επίδειξη αρνητικού PCR ή rapid test για τους εμβολιασμένους. Θα υπάρξουν περιορισμοί στα γήπεδα εάν δεν τηρηθεί το μέτρο της μάσκας, οι ομάδες θα δέχονται ποινές. Οι έλεγχοι εντείνονται και θα γίνουν αυστηρότεροι με επίδειξη των σχετικών πιστοποιητικών, εμβολιασμού και νόσησης και εγγράφου ταυτοπροσωπείας, ενώ οι ποινές αναβαθμίζονται και διπλασιάζονται στα 5.000 ευρώ και 15 μέρες αναστολή λειτουργίας του καταστήματος. Επίσης θα γνωστοποιείται το γεγονός ότι συγκεκριμένα καταστήματα δεν τηρούν τα μέτρα. Δεν θα χρειάζεται τεστ μόνο για τα καταστήματα τροφίμων, παραδείγματος χάρη σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και εκκλησίες. Έτσι, αν αύριο θελήσει μια οικογένεια να πάει για φαγητό, θα πρέπει να έχει φροντίσει να έχει μαζί της ταυτότητα, πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης ή rapid test και για τα παιδιά self-test. Τα παιδιά από 5 έως 11 χρονών πρέπει να έχουν αρνητικό self-test με ευθύνη των γονέων. Από 11 έως 17 πρέπει να κάνουν rapid test εντός 48 ώρων. Και οι υπόλοιποι πρέπει να έχουν rapid test ή πιστοποιητικό εμβολιασμό ή νόσησης ή τι άλλο απαραίτητο έγγραφο χρειάζεται. Είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Τα παιδιά μέχρι 5 χρονών δεν χρειάζεται να έχουν τίποτα. Από 5 έως 11 πρέπει να έχουν αρνητικό self-test με ευθύνη του γονέα που θα το δηλώσουν. Και από 11 έως 17 rapid test. Χωρίς rapid test δεν μπορούν να έρθουν στα καταστήματα οι νέοι. Η χώρη τώρα, η εσωτερική χώρη, χωρίς rapid test δεν μπορείς να μπεις μέσα. Πρέπει να έχεις πιστοποιητικό νόσης ή εμβολιασμού για τους εσωτερικούς χώρους. Για τους εξωτερικούς ισχύει, είπαμε, το rapid test, το self test για τους μικρούς και το πιστοποιητικό εμβολιασμό που χρειάζονται να έχουν ή το πιστοποιητικό νόσης. Το κλίμα πάντως είναι αρνητικό, όπως επισημαίνουν οι άνθρωποι της αγοράς. Από το Σάββατο να ξέρουν όλοι οι σεραίοι πολίτες ότι δεν μπορούν να καθίσουν στα καταστήματα της εστίασης, αλλά και δεν μπορούν να επισκεφτούν κανένα εμπορικό κατάστημα, κανένα κομμωτήριο, κανένα μαγαζί, χωρίς ταυτότητα, self-test ή rapid test ή πιστοποιητικό νόσης. Πρέπει να έχουν τα απαραίτητα έγγραφα μαζί τους και την ταυτότητα. Είναι υποχρέωσή μας και να κάνουμε έλεγχο τους πολίτες που θα έρθουν στα μαγαζιά μας, αλλά και τα προστήματα απέναντι στον επαγγελματία είναι πάρα πολύ μεγάλα. 5.000 πρόστιμο έχει ο κάθε επαγγελματίας που θα παρανομήσει και 15 μέρες κλείσιμο της επιχείρησης. Τέτοια μέτρα δεν τα περιμέναμε ειλικρινά από αυτή την κυβέρνηση απέναντι στους επαγγελματίες. Δεν είμαστε ελεγχτές, δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτό το μέτρο. Εφαρμόσαμε για τον εσωτερικό χώρο. Δεν μπορούμε όμως να εφαρμόσουμε για τους εξωτερικούς χώρους.